Στο επόμενο κομμάτι, στο 4, που μιλάτε για την ανεξέλεκτη μορφή ρήψη κλαδιών, λέτε πρόβλημα που κάνει αναγκαίο εκτός της διαφορετικής αντιμετώπισης του προβλήματος, δεν λέτε όμως τι, και την ύπαρξη ελεκτικού μηχανισμού και επιβολή των ανάλογων προστήμων από το Δήμο, που ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά, αλλά και γιατί όχι να χρηματοδοτήσει μέρος του κόστους αποκομιδής. Εδώ έχω την εντύπωση ότι αν και ο Δήμος δεν έχει προτείνει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει μια υπηρεσία ογκωδών συλλογής, περισυλλογής ογκωδών αντικειμένων, ή δεν υπάρχει ένας οργανωμένος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, ορθολογικός, κάνετε κάποια βήματα που δεν ξεφεύγουν λίγο από αυτό το οποίο θέλετε να υλοποιήσετε και να υπηρετήσετε και προτείνετε να μπει και πρόστιμο στους πολίτες και το πρόστιμο αυτό να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση. Το πρόστιμο προβλέπεται. Σήμερα προβλέπεται. Το ότι οι υπηρεσίες δεν το εφαρμόζουν, είναι κυρίως γιατί ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι προβληματικός. Κυρίως σε αυτό που αναφέρω εκεί είναι ότι πραγματικά θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 2016, όπου το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ οξύ, το έχουμε ζήσει όλοι, δεν μιλάμε για το καλοκαίρι του 2017. Και αυτό που λέω είναι ότι πραγματικά αυτά τα έσοδα θα μπορούν να βοηθήσουν, να κατευθυνθούν εκεί και να βοηθήσουν στη διαχείριση του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Το πρόβλημα στον κανονισμό του Δήμου υπάρχει ως πρόστιμο. Το ότι πραγματικά ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν υπάρχει, δεν μπορεί και να το αποδώσει. Κύριε Μιχάλη, για τη χρονιά του 2016... Σας μιλώ και πάλι, συγγνώμη, έτσι, για το ότι οι υπηρεσίες δεν προχωρούν στο να βάλουν πρόστιμο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, δεν όλα τα άλλα. Δηλαδή, δεν υπάρχει μηχανισμός για να επιβάλλουν τα πρόστιμα. Υπήρχε μηχανισμός για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ογκωδών αντικειμένων. Αυτό δεν έπρεπε να καταγραφεί ως αδυναμία του Δήμου. Σας είπα και πάλι ότι τα προβλήματα που οι αναφορές που γίναν στο συμπαραστάτη ήταν ότι δεν μαζεύονταν τα πράσινα. Ότι δημιουργόντουσαν αυτοσχέδιες χωματερές. Αυτό κατέγραψα και αυτό ανέφερα. Από το 2011 λοιπόν ως σήμερα έχουμε απαγόρευση προσλήψεων στους Δήμους, το γνωρίζουμε όλοι, με αποτέλεσμα ο Δήμος Αρωνικού να είναι μείον 70 περίπου άτομα προσωπικό. Είναι τόσοι περίπου οι άνθρωποι που έχουν φύγει είτε με ασφαλιστικά τα οποία έχασαν, είτε με συνταξιοδότηση, όπου δεν έχουν αντικατασταθεί διότι δεν επιτρέπονταν οι προσλήψεις. Ένα όμως επίσης σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας, διότι ο κανονισμός καθαριότητας, τον οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας έχει θεσπίσει και έχει ψηφίσει, προβλέπει πρόστιμα για εκείνους οι οποίοι εναποθέτουν όπου βρουν τα κλαδιά τους, τα ογκώδη, το οτιδήποτε. Είτε που ανοίγουν τη σακούλα, το παράθυρο του αυτοκινήτου δίπλα από τους κάδους και πετάνε τη σακούλα έξω από τον κάδο και όχι μέσα στον κάδο. Σε αυτό λοιπόν όμως το σκέλος. Υπήρχε ένα εργαλείο στο Δήμο που λεγόταν Δημοτική Αστυνομία, την οποία επίσης με ένα βίαιο τρόπο ήρθε το κεντρικό κράτος και την έπαψε μαζί με τους σχολικούς φύλακες και μαζί με τους νυχτοφύλακες. Έτσι λοιπόν ήρθε ένας νέος νόμος ο οποίος λέει επανασυστήνονται οι δημοτικές αστυνομίες. Με ποιο τρόπο όμως? Με το να πάρετε πάλι πίσω τους συγκεκριμένους αστυνομικούς, δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι απολύθηκαν. Στη δική μας την περίπτωση, λοιπόν, είχαμε τρεις ανθρώπους που υπηρετούσαν. Ο ένας, ο οποίος έκανε μετάταξη σε άλλη υπηρεσία και βρίσκεται εργαζόμενος σε κάποιες φυλακές ο άνθρωπος, οπότε δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω, δεν απλά απολύθηκε και έμεινε εκτός εργασιακού χώρου. Και άλλες δύο δημοτικοί αστυνόμοι, δύο κυρίες που υπηρετούσαν, είχαν μπει μετά τους ελέγχους των δικαιολογητικών με πλαστά στοιχεία, με πλαστά δικαιολογητικά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πάφθηκαν. Με αποτέλεσμα λοιπόν εμείς εδώ στην περίπτωση δική μας ο Δήμος Αρωνικού, με το νέο νόμο αυτό, και οι δύο, ναι, με το νέο νόμο αυτό, δεν μπορεί ουσιαστικά να ξανασυστήσει τη δημοτική αστυνομία. Και έχω στείλει επανειλημμένο έγγραφα προς το Υπουργείο που λέω: πολύ καλός για τις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι αυτοί έμειναν άνεργοι και τους ξαναγυρίσαμε πίσω μετά το νόμο αυτό. Στις περιπτώσεις όπως η δική μας, πώς προβλέπετε να λειτουργήσουμε τη δημοτική αστυνομία, η οποία θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα, όπως και ένα πρόβλημα εξ αυτών είναι η αστυνόμευση της περιοχής και στο πλαίσιο αυτό της παραβατικής συμπεριφοράς, όχι σε επίπεδο παραβατικής συμπεριφοράς που αφορά τα σώματα ασφαλείας, στην παραβατική συμπεριφορά όσον αφορά και το κομμάτι της καθαριότητας και του περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν όλα είναι κομμάτια τα οποία έρχονται να συντελέσουν στο να υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες.
Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο, ο συμπαραστάτης του Δημότη, το μόνο, η μόνη πρόταση που έχει να κάνει απέναντι σε ένα πρόβλημα που λένε οι Δημότες και που έχει γίνει μεγάλο και ο ίδιος ο Δήμαρχος το έχει αντιληφθεί. Το μόνο, λοιπόν, ο μόνος τρόπος να λυθεί αυτό είναι να βάλουμε πρόστιμα στο Δημότη. Και θέλω να ρωτήσω, πριν φτάσετε σε αυτή την πρόταση, που για μένα δεν θα έπρεπε να την είχατε κάνει, γιατί στρέφεται ενάντια στο Δημότη, τον οποίο πρέπει να προστατεύσετε. Κοιτάξατε λίγο να δείτε ποια είναι η ευθύνη του Δήμου, ας πούμε, που γίνονται αυτές οι χωματερές. Δηλαδή, ο Δημότης έχει ενημερωθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκομιδής μεγάλων αντικειμένων ή κλαδεμάτων από τις περιοχές. Δηλαδή, ο Δήμος είναι εντάξει απέναντι στο Δημότη και μόνο ο Δημότης φταίει γι' αυτό και άρα να του βάλουμε πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά το πρόστιμο που λέτε. Είμαι συμπαραστάτης όλων των Δημοτών. Όχι του Δημότη που παρανόμως ρίχνει κλαδιά όπου βρει. Όχι του Δημότη που πάει και φτιάχνει χωματερή όπου βρει. Και παρατηρώντας το κόστος της αποκομιδής, φτάνουμε στα 3 εκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια. Αυτό είναι ένα κόστος που έχει αναφερθεί και δεν έχει διαψευστεί. Άρα, αυτό το κόστος το πληρώνουμε όλοι οι Δημότες. Δεν καταλαβαίνω την υποστήριξη σε κάποιον που κάνει χωματερή τη γειτονιά του διπλανού του. Σαφώς και πρέπει να ενεργοποιηθεί ο κανονισμός καθαριότητας. Σαφώς και πρέπει να δοθούν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν. Ποιες είναι οι λύσεις, αυτό, καμιά λύση να μας πείτε, όχι πρόστιμο. Αν το διαβάσετε, λέει ότι υπάρχει, πρέπει να βρεθεί διαφορετικός τρόπος διαχείρισης. Το λέω. Δεν συμφωνώ με τον τότε τρόπο διαχείρισης, γιατί όντως αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Από την άλλη όμως, εγώ επιμένω, δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι τον κακό Δημότη. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει οι κανόνες να ισχύουν για όλους. Υπάρχει κανόνες, υπάρχει κανονισμός καθαριότητας. Σαφώς και υπάρχει. Σαφώς και υπάρχει. Να σας πω κάτι. Υπάρχει, για το παρατηρώ στο ίντερνετ. Υπάρχουν οδοί που μονίμως αναφέρονται στο εδώ έρχονται και γίνεται χωματερή, εδώ έρχεται και γίνεται χωματερή. Συγγνώμη, αυτός θα μένει. Δεν πρέπει κάποιος να ελέγξει γιατί γίνεται χωματερή. Δεν πρέπει να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός εκεί. Δεν πρέπει και κάποιος να πληρώσει αυτό το κόστος. Έστω με όποιο πρόστιμο, αλλά να το πληρώσει. Ο κανονισμός σημαίνει ότι ο Δημότης ξέρει ότι αυτά τα ογκώδη αντικείμενα ή τα κλαδέματα θα τα βγάλει την τάδε μέρα στο τάδε σημείο και θα περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Αν αυτό δεν υπάρχει, τότε γιατί κανονισμό μιλάμε. Και αυτό δεν υπάρχει.